Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 21 του Μάρτη, και εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης, παρέα με μια κυρία, την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, την πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών, για να συζητήσουμε θέματα καταναλωτικά, αλλά και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, γενικότερου οικολογικού ενδιαφέροντος. Κυρία Ιωαννίδου, να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Να πω ότι η πρόσκληση έχει και μια πολιτική χρειά, με την έννοια ότι το κίνημα της οικολογίας γενικά έχει κερδίσει πολύ έδαφος τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, με αποτέλεσμα στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, από τα ψηφοδέλτια επικρατείας μέχρι τα ψηφοδέλτια τα εκλογικά γενικότερα, είδαμε να υπάρχουν θέσεις για ανθρώπους που εκπροσώπησαν ή εκπροσωπούν το οικολογικό κίνημα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των ανθρώπων τόσο για θέματα κατανάλωσης, όσο και για θέματα γενικότερα οικολογικά. Οπότε νομίζω ότι η απόψινή μας συζήτηση θα είναι μέσα στο κλίμα το πολιτικό, με την γενικότερη έννοια, και ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε λοιπόν μιλώντας γενικά. Τι είναι αυτό που οθεί ανθρώπους όπως εσάς να ασχολούνται ενεργά με κινήματα προστασίας καταναλωτών ή με κινήματα προστασίας περιβάλλοντος? Το βασικό είναι κάποιες ευαισθησίες που μπορούμε να που έχουμε, και από εκεί και μετά η ανάγκη που βλέπουμε να υπάρχουν. Βέβαια, η Ένωση Καταναλωτών μπορεί εδώ στον νομό μας να είναι πολύ καινούρια, έχουμε 1,5 χρόνο περίπου που ιδρυθήκαμε, αλλά ξέρουμε ότι το καταναλωτικό κίνημα σε όλο τον κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο πολιτισμένο ας πούμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και θεωρήσαμε ότι σιγά σιγά έπρεπε να γίνει και εδώ. Και με αυτή την έννοια, γιατί είναι, λέγεται Ένωση Καταναλωτών, αλλά είναι σύλλογος. Mm-hmm. Είναι σύλλογος απλώς ιδιόμορφος με 100 άτομα ιδρυτικά μέλη κτλ. Είναι σύλλογος. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει ως, ως αντικείμενο ενασχόλησης. Σκοπός όλων των ενώσεων καταναλωτών είναι η ενημέρωση των καταναλωτών και η εκπαίδευσή τους για να γίνουν σωστοί καταναλωτές. Mm-hmm. Από εκεί και μετά ένας από τους σκοπούς είναι και η προστασία του περιβάλλοντος, γιατί είναι πρώτιστο αγαθό για τον καταναλωτή πολίτη. Η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα που υπάρχει πλέον τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε υπάρχει και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτής στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με την οποία έχετε διάβλους επικοινωνίες, ναι, συνεργασία. Ναι. Πολύ συχνά στέλνουν φάξ να μας ενημερώσουν, όπως τώρα τελευταία με τις διοξίνες, συνέχεια. Ποια είναι η σχέση των ενώσεων των δικών σας, των διαφόρων οικολογικών οργανώσεων, με το οργανωμένο κράτος, πέρα δηλαδή από την συνεργασία με την Γενική Γραμματεία των Καταναλωτών? Υπάρχει κάποια ευρύτερη συνεργασία? Υπάρχει δηλαδή συνεργασία των οργανώσεων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για παράδειγμα? Όχι, εμείς δεν είχαμε μέχρι στιγμής κάποια συνεργασία, αλλά και δεν νομίζω. Ο τελευταίος νόμος που καθορίζει τις δραστηριότητες των ενώσεων καταναλωτών για τα συγκεκριμένα θέματα έχουμε σχέση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Μάλιστα. Εκεί βέβαια συμμετέχουν εκπρόσωποι των καταναλωτικών ενώσεων και στα κέντρα αποφάσεων. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Mm-hmm. Ναι. Με λόγο, φαντάζομαι, και με δικαίωμα απόφασης. Είναι συμβουλευτικά αυτά τα όργανα, mm-hmm. αλλά λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των καταναλωτικών mm-hmm. ενώσεων. Όπως και στον ΕΦΕΤ πρόσφατα που συγκροτήθηκε, mm-hmm. ο Ενιαίος Φορέας Τροφίμων, mm-hmm. που η Γενική Γραμματέας Καταναλωτή, η κυρία Παπα-Νικολάου, είναι, που έκανε είναι. Στο σύντομο διάστημα ένα καλό έργο, έγινε πρόεδρος τώρα στον mm-hmm. ΕΦΕΤ. Mm-hmm. Και εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει εκπρόσωπος των καταναλωτικών οργανώσεων. Τα θέματα βέβαια που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια είναι πολλά και σε πολλούς τομείς. Και θα ανακύψουν και ακόμα περισσότερα. Ναι. Για παράδειγμα, μιλώντας τώρα για την κυρία Παπα-Νικολάου, θυμήθηκα ότι πριν από λίγο καιρό είχε γίνει ένα μεγάλο ζήτημα σχετικά με την εισαγωγή στη χώρα μας κάποιων παιχνιδιών, αυτά τα ηλεκτρονικά τα παιχνίδια, τα οποία κάποια στιγμή ζητήθηκε να γίνει έλεγχος
και άνοιξε μια κουβέντα για το αν είναι επαρκής ο έλεγχος όλων αυτών των καταναλωτικών αγαθών και μάλιστα εκεί επικαλέστηκε τη συνδρομή και των ενώσεων καταναλωτών. Ναι, εμείς, η αλήθεια είναι ότι όσες φορές χρειάστηκε να επικοινωνήσω με τη Γενική Γραμματεία είχα άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση. Mm-hmm. Δηλαδή και για κάτι σοβαρό πιστεύω που μέχρι στιγμής δεν έγινε κάτι τόσο σοβαρό στην περιοχή μας, πιστεύω ότι ήταν μια φορά που ήθελα συγκεκριμένη ενημέρωση, νομίζω πριν βγω στη δική σας εκπομπή ή σε mm-hmm. κάποια άλλη που ήθελα μια διευκρίνηση, κατευθείαν με συνδέσανε με την κυρία Παπα-Νικολάου, λέει είναι η μόνη αρμόδια που ξέρει mm-hmm. να σας πει. Ωραία. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως στην Αθήνα υπάρχει το νούμερο, νομίζω 1720 mm-hmm. για τα παράπονα. Εδώ βέβαια είναι το νούμερο της ένωσής μας mm-hmm. μόνο. Ελπίζω ότι αργότερα θα έχουμε και ειδικό χώρο mm-hmm. στο κέντρο της πόλης για να εξυπηρετήσουμε περισσότερο τους καταναλωτές. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάποιες αναφορές σε επιμέρους ζητήματα. Δηλαδή, εκείνο το θέμα που και ιδιαίτερα το πλατή κοινό είναι η ιστορία με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Τι είναι όλη αυτή η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτά τα τρόφιμα, τι είναι μεταλλαγμένα τρόφιμα εν τέλει και ποιους κινδύνους αυτά εμπεριέχουν. Να πω κάτι πιο γενικό, ότι όσο περνάει ο καιρός θα μας βγαίνουν και καινούρια προβλήματα. Δεν ξέρω, έτσι θυμάμαι, ήμουνα σε μια εκπομπή στο Power, νομίζω, την κυρία Κουτσομιχάλη, και λέω, μα ακόμα λέω, τώρα λέω αρχίζουμε, από τώρα και στο εξής, όπως καλή ώρα. Και την άλλη μέρα προέκυψε το πρόβλημα της διοξίνης. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλη καταστροφή και στο περιβάλλον, γιατί έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον όλα αυτά που λέμε, και είναι τέτοιες οι εταιρείες που ασχολούνται, οι πολυεθνικές, είναι τόσο μεγάλο το κέρδος τους και έχουν τέτοιες επιρροές που θα αρχίσει να ξεσπάει ένα-ένα το πρόβλημα. Υπάρχουν δηλαδή έτοιμα να ξεσπάσουν πολλά προβλήματα. Λοιπόν, από εκεί και μετά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι τα μεταλλαγμένα. Δεν ξέρω, πρόσφατα δεν μου δόθηκε ευκαιρία να το προσέξω καλά. Στην τηλεόραση άκουσα ότι ζητήθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση, mm-hmm. η Monsanto είναι βέβαια mm-hmm. η μεγαλύτερη εταιρεία που ασχολείται με αυτά, της ζητήθηκε, μάλλον ζητήθηκε από τη Monsanto να της παραδώσει τώρα, δηλαδή η διαχείριση αυτών των εργαστηρίων με τα μεταλλαγμένα να υπαχθεί σε κάποιο εργαστήριο κρατικό, κάπου στο κράτος, και φυσικά mm-hmm. η Monsanto είχε αντιδράσει. Είναι μια καλή κίνηση. Καλή κίνηση, αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα θα παραμείνει. Δηλαδή, ακόμη και αν περάσουν τα εργαστήρια στην κρατική διαχείριση, παρόλα αυτά θα ξεκολουθήσουμε να μιλάμε για μεταλλαγμένα τρόφιμα. Τι γίνεται, αυτό που το λένε και οι επιστήμονες και οι καταναλωτικές οργανώσεις, ότι δεν είμαστε κατά της επιστήμης. Mm-hmm. Κάποια από την έρευνα. Δεν μιλάμε μόνο για κακά, μιλάμε ότι προκύπτουν και καλά. Mm-hmm. Θα προκύψουν κάποια φάρμακα, θα προκύψουν mm-hmm. κάποιες ουσίες που είναι καλές για τον άνθρωπο. Αλλά η εκμετάλλευση αυτών των μεταλλαγμένων οργανισμών, με ασυδοσία θα έλεγα, mm-hmm. με σκοπό το κέρδος από αυτές τις mm-hmm. εταιρείες, εκεί θα είναι το πρόβλημα. Γιατί η εταιρεία δεν θα σκεφτεί ότι... θα σκεφτεί το κέρδος, όπως είναι, λέγαμε, για τη σόγια. Mm-hmm. Φτηνή σόγια, φάει κοσμάκι mm-hmm. σόγια. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι αυτά να είναι, γιατί η έρευνα στα μεταλλαγμένα κάνουν πάρα πολλά. Δεν στραφήκαμε, καμιά ένωση καταναλωτών δεν στράφηκε κατά εργαστηρίων και άλλων εργαστηρίων. Έτσι, στραφήκαμε μόνο σε αυτούς που έχουν σκοπό το κέρδος. Μαζική παραγωγή. Μαζική παραγωγή, ναι. Ενώ στα εργαστηριακά σίγουρα είναι πάρα πολλά τα εργαστήρια. Ναι, και θα είναι σε επίπεδο πλέον. Σε επίπεδο να ελέγχεται. Ναι, ελέγχεται και δεν θα βγουν μαζικά, εμπορικά μαζικά παρέξω. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί και δεν ξέρω αν οποιαδήποτε αμερικανική κυβέρνηση που πρεσβεύει στην απόλυτη ελευθερία της αγοράς θα είχε και τη δύναμη, γιατί από εκεί, εκεί γίνονται όλες οι διεργασίες. Όχι, εγώ το είπα σαν θετικό βήμα. Ήταν κάτι που δεν περίμενα να τα ακούσω. Mm-hmm. Όπως και όλα τα, εκείνο το ξύλο που έπεφτε στο Σιάτλ. Mm-hmm.
Ήτανε... Εκείνο θα έλεγα ότι είναι κάτι, μια άλλη ιστορία. Εκεί δείχνει ότι πλέον οι άνθρωποι αρχίζουν και παίρνουν. Ναι. Αλλά ήταν κάτι θετικό. Δηλαδή το άκουσα, καλά το άκουσα στο αυτί μου. Ναι. Γιατί εκείνο είναι το. Τώρα να πούμε τι είναι τα μεταλλαγμένα. Ναι. Έτσι με πολύ απλά λόγια, οι επιστήμονες, οι ειδικοί επιστήμονες επεμβαίνουν στο γενετικό σύστημα των. Στα γονίδια, με αποτέλεσμα να αφαιρούν ή να προσθέτουν κάτι ή να του δίνουν ιδιότητες που θέλουν. Αλλά το πρόβλημα που οι επιστήμονες, οι ειδικοί θέτουν είναι τι, ότι δεν ξέρουμε αυτοί οι οργανισμοί με την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον πώς θα συμπεριφερθούν μετά από κάποια χρόνια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι... Που σημαίνει καταστροφή. Δεν ξέρουμε ένας μικροοργανισμός μεταλλαγμένος mm-hmm. μετά από κάποια χρόνια δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε φυσικά. Τι επιπτώσεις υπάρχουν για τον ανθρώπινο οργανισμό ναι. που προσλαμβάνει όλους και πολύ αυτούς πιθανό είναι να μην, να έχει, ναι. Το πιο πιθανό είναι να έχει κακές επιπτώσεις, να μας θυμίζουν έτσι έργα ναι. ναι. επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Και γι' αυτό το λένε. Και ίσως εκεί να οφείλονται όλες αυτές οι παράξενες πλέον αλλεργίες που έχουν εμφανιστεί στον πλανήτη μας. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε βέβαια να πούμε με σιγουριά, αλλά όταν μιλάμε, ας πούμε, όταν κάνουμε λόγο εν έτη 2000 για επαναφορά επιδημιών άλλων αιώνων ή για κάποιες αλλεργίες ή κάποιους ιούς που δεν μπορούμε να τους βρούμε, ενδεχόμενα να είναι... Ενδεχόμενα, βέβαια, εδώ θέλει έναν πιο ειδικό, έναν mm-hmm. ειδικό επιστήμονα. Mm-hmm. Μια ναι. φιλόλογος και μια δικηγόρος ναι, ναι. να μιλήσουν για τα, για τα ναι. μεταλλαγμένα. Αλλά όλα έχουν επιπτώσεις, όπως και οι καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Είναι όλοι, δηλαδή το, η γη, η φύση μας εκδικείται. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι απόρρια της καταστροφής που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Μήπως θυμηθήκαμε πάρα πολύ αργά την οικολογία, μια και μιλάτε τώρα εσείς για εκδίκηση της φύσης. Δηλαδή σκέφτομαι ότι στη δεκαετία του 80, αν γυρίσουμε πίσω, όχι πολύ πίσω, πριν από λίγα χρόνια, ήταν κάτι το λιγότερο γραφικό, να το χαρακτήσω έτσι, το αν δήλωνες ότι είσαι οικολόγος. Το οικολογικό κίνημα δεν είναι σε καμία απολύτως, δεν έχει καμία απολύτως υπόλοιψη. Θα έλεγα μάλιστα ότι το χλέβαζαν αρκετοί με την λογική ότι είναι περιθωριακοί τύποι οι οποίοι ζουν παράξενα, ζουν ναι. ιδιόμορφα. Και ξαφνικά έχουμε βρεθεί να είναι θέμα κέρυας πολιτικής πλέον κέρυων πολιτικών χειρισμών. Έχουμε ανθρώπους που εκπροσωπούν το οικολογικό κίνημα στα ψηφοδέλτια των κομμάτων και μάλιστα το θεωρούν ως επιτακτικό απευθυνόμενες πλατιές σε έναν κόσμο. Κοιτάξτε, πριν από χρόνια, βέβαια δεν είμαι ειδική να μιλήσω mm-hmm. για όλο το οικολογικό mm-hmm. κίνημα, από ό,τι ξέρω, υπήρχαν οι σοβαροί άνθρωποι, τα λέγανε και έξω ακόμα περισσότερο. Τώρα, για τις συγκυρίες, αν θελήσανε ή κάποιοι ήταν γραφικοί και θελήσανε να το υποβαθμίσουν, ας το πούμε, θεωρώντας κάποιους γραφικούς, όπως και υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω, είναι ακόμα υποψήφιος εκείνος ο κύριος ο γυμνός που βγαίνει με το φίλο Σικής. Εκείνος είναι ο κύριος Βεργής. Ναι. ναι, θέλω να πω ότι δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά εδώ. Δεν μιλάμε για αυτούς, αλλά μιλάμε για παράδειγμα όμως... για ανθρώπους όπως σήμερα, όπως ο κύριος Ευθυμιόπουλος, ο οποίος ναι, ήταν ναι. πρόεδρος της... διευθυντής της Greenpeace στην Ελλάδα, αν θυμάμαι, στο παρελθόν, αρκετά ονόματα που έχουν εμπλακεί με mm-hmm. την οικολογία και που έχουν σοβαρότητα φυσικά, αλλά που δεν φαντάζομαι ότι θα ήταν πριν από 10-15 χρόνια απαραίτητη εντός εισαγωγικών εκλογικά στα κόμματα. Ναι, όπως και αυτό που είχα παρατηρήσει, ότι οι οικολογικές πτέρυγες των κομμάτων πιστεύω ότι δεν κάνανε και σοβαρή δουλειά. Mm-hmm. Και ίσως κάπως έτσι να φτάσανε να θέλουν να πάρουν κάποιο επώνυμο στέλεχος κάποιας mm-hmm. μη κυβερνητικής οργάνωσης mm-hmm. και να το βάλουνε. Mm-hmm. Έχω αυτή την αίσθηση. Mm-hmm. Δεν είμαι πολιτικός, ίσως να μην, ούτε... Ναι. Ίσως να μην καταλάβουμε γέρος τι μας επιφυλάσσει όλη αυτή η πορεία. Τώρα που άρχισε η καταστροφή... Mm-hmm. Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα, αν μαζεύονται. Και αν τελικά φωνές όπως η δική σας, όπως των ενώσεων καταναλωτών, όπως των οικολογικών οργανώσεων, μπορούν να έχουν απήχηση. Προσπαθούν όλοι. Mm-hmm. Όλοι προσπαθούμε. Δεν είδατε τι γίνεται με τις κυβερνήσεις όταν συμμετέχουν οι οικολόγοι που όταν συμμετέχουν στην κυβέρνηση, τι μπορούν να κάνουν. Θα ακολουθήσουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτά τα κινήματα δεν πρέπει να έχουν σχέση με κυβερνήσεις. Mm-hmm.
Στην Γερμανία, πάντως, προς το παρόν δεν δείχνουν να έχουν δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση προστασίας περιβάλλοντος, παρόλο στις διακηρύξεις. Κάποια ιδιαίτερα μέτρα, τουλάχιστον σε μια πρώτη ανάγνωση, δεν έχω συναντήσει. Δεν πρέπει να μας τρώει καρέκλα. Δεν πρέπει να μας τρώει καρέκλα, ναι. Μάλλον. Ναι, προφανώς. Κύριε Ιωνίδου, ας κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, λίγα λεπτά διαφημίσεων, και θα επανέλθουμε συζητώντας άλλα θέματα που αφορούν την κατανάλωση και την οικολογία. Είμαστε στο στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης. Έχουμε την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Νόμου Ροδόπης. Κύριε Ιωαννίδου, είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θέματα κατανάλωσης, θέματα οικολογίας. Είχαμε σταματήσει λίγο στο οικολογικό κίνημα, στην εμπλοκή του με την πολιτική. Κάνουμε μια αναφορά κοροφυγή στα μεταλλαγμένα. Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε έτσι κάποιες σποραδικές αναφορές και συζητήματα κατανάλωσης που αφορούν, που είναι της επικαιρότητας. Αφορούν, για παράδειγμα, παιχνίδια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, 1-2 χρόνια περίπου, έχει βγει πολύ έντονα στην επικαιρότητα ένα ζήτημα που αφορά τα παιδικά παιχνίδια. Ξαφνικά, δηλαδή, ήρθαν οι οικολόγοι, ήρθαν οι ενώσεις καταναλωτών και μας είπαν ότι τα παιχνίδια που απευθύνονται σε μικρά παιδιά και που είναι ενδεχόμενα φτιαγμένα από κάποιο ειδικό χημικό πλαστικό είναι επικίνδυνα. Άκρως επικίνδυνα για την υγεία. Mm-hmm. Αυτή η ιστορία πώς ξεκίνησε και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Αν θυμάμαι καλά, από ένα φάξ που μου είχαν στείλει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, νομίζω υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για ακόμα 1-2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά τα παιχνίδια με το PCB, με αυτό mm-hmm. πρέπει να εννοείται, mm-hmm. ότι mm-hmm. καταργείται. Βέβαια, εδώ τώρα, mm-hmm. τι να το πω, ότι ανακαλύπτεται ένα υλικό που είναι βλαβερό, mm-hmm. θανατηφόρο. Το οποίο χρησιμοποιείται στα παιχνίδια, αλλά φαντάζομαι ότι όχι μόνο. Ναι. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα είναι και σε άλλα είδη κατανάλωσης. Και προσέξτε τώρα, δίνεται σε αυτές τις εταιρείες ένα χρονικό όριο που θα πρέπει σιγά σιγά να αποσυρθούν ή να αποσυρθούν, να σταματήσουν να τα παράγουν. Ναι. Δηλαδή δεν λένε, ναι, αυτό είναι βλάπτη την υγεία των παιδιών, των ανθρώπων, καταργείται. Και θα καταργηθεί, ξέρω εγώ, σε 2 χρόνια, σε 3 ναι, χρόνια. Ξέρετε, όμως, τι σκέφτομαι. Λέω ότι κάποια στιγμή, θέλοντας και μη, έχουμε μπει γενικά όλος ο δυτικός κόσμος στη λογική της αγοράς. Δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον, δεν θα πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον από τους ίδιους τους καταναλωτές να ρωτήσουν και να μάθουν, γιατί εδώ που τα λέμε, η εποχή μας έχει το καλό της άμεσης και της γρήγορης πληροφόρησης. Δεν φαντάζομαι δηλαδή να μην υπήρξαν γονείς, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν μάθαν ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με κάποια πλαστικά παιχνίδια. Ποιο είναι λοιπόν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, πώς εκφράζεται μέσα από τις δικές σας ενώσεις? Εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε. Είχαν γίνει και τηλεοπτικές εκπομπές, ναι. όχι μόνο εμείς, ναι. και από την Αθήνα έγιναν. Οι καταναλωτές απευθύνονται σε εσάς δηλαδή? Εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δεν ξέρω και στατιστικά, ήθελα να πάρω, αλλά δεν ήταν έτοιμο σε θέματα. Ποια θέματα ήταν, περίπου σε ποια θέματα κινήθηκαν οι καταγγελίες mm-hmm. στην Αθήνα, mm-hmm. γιατί εκεί υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Mm-hmm. Αλλά αυτά, ας τα πούμε, είναι ψηλά γράμματα. Mm. Είδα βέβαια πρόσφατα, κάπου διαφήμιζαν κάποια παπούτσια και έλεγε έχει καλό υλικό, mm. έχει υλικό πλαστικό, λέει, και έχει αυτό εδώ το που είπαμε το... Mm. Και λέω τώρα, ένας θα το πάρει και θα το αντιληφθεί ότι είναι καλό αυτό που έχει. Mm-hmm. Βέβαια θετικό ότι το έγραφε, mm-hmm. αλλά λέω θα το πάρει και για καλό. Βέβαια ευτυχώς ήταν σε παπούτσι, δεν θα έμπαινε στο στόμα, αλλά κι όμως. Αυτό είναι, θα το συνέβη εγώ απόλυτα με το Seattle που αναφέρατε πιο μπροστά. Δηλαδή δεν νοείται σήμερα καταναλωτής να μην έχει συνείδηση. Να μην έχει συνείδηση του τι επιλέγει, συνείδηση του τι τρώει. Έχετε μιλήσει εσείς ως ενός καταναλωτών χιλιάδες φορές για τρόφιμα κατάλληλα, για συντηρητικά, για όλες αυτές τις ιστορίες. Αλλά δεν βλέπω ενδιαφέρον από τον κόσμο. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, mm-hmm. αλλά θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο. Αυτό τώρα σιγά σιγά mm-hmm. γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή το ενδιαφέρον που βλέπουμε έξω στην Ευρώπη, έχουν χρόνια που έχουν στα σχολεία mm-hmm. τους. Τελευταία χρόνια έχει μπει στο σχολείο, όχι ακριβώς καταναλωτική αγωγή, αλλά στα μαθήματα βλέπω από την κόρη μου που κάνουν,
φύγουν και κάποια τέτοια θέματα. Mm-hmm. Τώρα πόσες φορές να βγούμε στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση να τα λέμε συνέχεια? Ναι, δεν είναι θέμα δικό γίνεται, σας, γιατί εσείς... Είναι θέμα παιδείας. Φυσικά. Από μικρά πρέπει. Είναι θέμα παιδείας, έχετε απόλυτο δίκιο, θέμα σχολείου. Αλλά και από εκεί πέρα είναι θέμα να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε ως άτομα μαζικά για όλα αυτά, για την τύχη που μας επιφυλάσσεται. Μιλήσαμε λοιπόν, κάναμε κάποια αναφορά στα μεταλλαγμένα τρόφιμα, είναι μεγάλο κεφάλαιο που σωστά αναφέρατε, θα πρέπει να το δούμε και εξειδικευμένα με κάποιους ειδικούς. Από εκεί και πέρα, ποια άλλα ζητήματα πιστεύετε εσείς ότι προέχουν όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή? Είναι τα τρόφιμα, μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο θέμα που αξίζει τον κόπο να το δούμε, είναι η διαφήμιση. Ναι, φυσικά. Είναι διαφήμιση. Και αρκετές φορές έχουμε επέμβει σε διαφημίσεις το να σταματήσουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και έχουν λόγο οι καταναλωτικές ενώσεις και η Γενική Γραμματεία έχει επέμβει σε πολλές διαφημίσεις. Υπάρχει το θέμα της αγοράς. Υπάρχουν μετά εξειδικευμένα θέματα που μπαίνουν λίγο έτσι τώρα τελευταία στη ζωή μας, οι αγορές από απόσταση. Α, ναι, οι αγορές μέσω πλέον ίντερνετ, έχετε πολύ δίκιο. Όχι, με ίντερνετ είναι ακόμα πιο καινούριο, ναι. Οι κλασικές αγορές από απόσταση, ναι. Στέλνουν διαφημιστικά, ναι, πάρτε, ναι. Έχουν εξαπατηθεί πάρα πολύ, αλλά περιμένουν να έρθει μια επίσημη καταγγελία από κάποιον για να κινήσουμε. Ναι, δεν έχει έρθει. Κοιτάξτε, εμείς σαν Ένωση Καταναλωτών έχουμε την ιδιορυθμία να εκπροσωπούμε τα μέλη μας. Ναι, α. Που άλλοι σύλλογοι δεν έχουν αυτό το προνόμιο. Δηλαδή, όταν λέτε μέλη, συνεννοείτε τους 100 ανθρώπους που είναι εγγεγραμμένοι. Όχι, όσοι είναι. Α. Δεν έχει σημασία, ναι. Οι 100 ήταν ιδρυτικοί. Αν έχει ένας πρόβλημα... Αν εγώ που δεν είμαι μέλος της Ένωσης σας, θελήσω να κάνω κάποια καταγγελία και απευθυνθώ σε εσάς, δεν έχω τη δυνατότητα να με εκπροσωπήσετε. Θα γίνετε μέλος και θα σας εκπροσωπήσουμε. Ή αν είναι ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, δεν χρειάζεται. Να έρθει κάποιος συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και ευτυχώς με τον τελευταίο νόμο που ρυθμίζει τις καταναλωτικές ενώσεις, ρυθμίζονται και αυτά. Γιατί αλλιώς έπρεπε να πάμε στις γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Ενώ τώρα γίνονται πιο συγκεκριμένα. Με το ίντερνετ που θίξατε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ρυθμιστεί. Θα είναι δύσκολο, θα πρέπει να ρυθμιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο καινούριο. Και δεν μπορεί να καλυφθεί σε όλα τα σημεία από αυτές τις αγορές από απόσταση. Ναι. Και δεν το θεωρώ ιδιαίτερα δύσκολο. Σκέφτομαι μια ιστορία που είχε ανακύψει κάποτε με θέματα διακίνησης γάλακτος σε αφρικανικές χώρες και υπήρχε πριν πολλά χρόνια, υπήρξε απόφαση του ΕΕ, ομόφωνη, η οποία καταδίκασε κάποιες ασυδοσίες εταιριών και εκεί πλην μιας χώρας, της Αμερικής, η οποία είχε μιλήσει για την απόλυτη ελευθερία του εμπορίου. Αυτή η απόλυτη ελευθερία του εμπορίου, η οποία ισχύει, θέλοντας και μη στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν μπορεί να περιοριστεί. Άρα ξαναερχόμαστε στο ζήτημα που αφορά την προσωπική μας συνειδητοποίηση και την προσωπική, την ατομική ενεργοποίηση. Ήδη κάπου είχα διαβάσει, προσοχή με τις πιστωτικές κάρτες. Ναι. Μπορεί με το νούμερο ή με κάτι άλλο να ξέρετε, να δείτε ότι το έχετε εξασφαλίσει. Ναι. Αρχίσει κάποιος με το νούμερο. Γιατί έτυχε να κάνω τέτοιο κλείσιμο. Ναι. Δεν είναι όπως η κάρτα η πιστωτική που την δίνει στο μαγαζί και την περνάει από το μηχάνημα. Εκεί δίνει τον αριθμό της. Ναι, ναι. Ο αριθμός, ο οποίος δεν είναι κρυφός, δεν είναι το πίν, είναι ο αριθμός της κάρτας. Ναι, ναι. Και με εκείνο σου κάνουν με εκείνο εξυπηρετήσει. Ναι. Οπότε αν το μάθει κάποιος. Που είναι εύκολο. Δεν είναι πλέον δύσκολο, μετά. Ναι. Μπορεί να κάνει πολλές αγορές στην κάρτα σου και καλείς εσύ μετά να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ναι. Εκεί πλέον αυτό που λέμε κοινώς, ηθελέστε και παθέστε. Με την έννοια ότι η κατανάλωση θα πρέπει να είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και να έχει κάποια όρια. Και να έχει κάποια όρια και να γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία σου. Αλλιώς δεν μπορείς να διασφαλιστείς στην εποχή μας τουλάχιστον. Λοιπόν, μου λέγατε προηγουμένως ότι θέλετε να κάνουμε μία αναφορά και στην υπόθεση του χρυσού εδώ και την περιοχή. Έχει μας. Άμεση σχέση με το περιβάλλον. Ναι. Να κάνουμε μία αναφορά, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και μάλιστα η Ένωση των Καταναλωτών εδώ του Νομού Ροδόπης έχει πρωτοστατήσει
στην υπόθεση αυτή. Το θέμα χρυσός στη Ροδόπη είναι ένα πολύ μεγάλο πονεμένο κεφάλαιο. Θα πρέπει όλοι να δείξουμε, να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ενώ ξεκινήσαμε, γίνανε και κάποιες εκδηλώσεις, έγινε ανοιχτό νομαρχιακό συμβούλιο. Στο οποίο μάλιστα είχε πάρθει και κάποιες αποφάσεις, που πήρε σε ομόφωνο επίπεδο. Αν κατάλαβα καλά, στο νομαρχιακό δεν έχουν πάρθει αποφάσεις. Ήταν ανοιχτό νομαρχιακό. Εκπρόσωποι των εταιριών μίλησαν, εκπρόσωποι διάφοροι μίλησαν. Νομαρχιακοί σύμβουλοι έλαβαν θέση. Αλλά σαν Ομαρχιακό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, δεν έλαβε θέση. Ναι, προφανώς η απόφαση όλων φαντάζομαι ότι είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ναι. Η οποία διασφαλίζεται πώς? Η οποία με αυτές τις δραστηριότητες δεν διασφαλίζεται. Δεν διασφαλίζεται. Βέβαια δεν είμαι ειδικός, δεν μου αρέσει να μπαίνω σε χωράφια. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα ούτως ή άλλως. Ναι, και είναι πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Όσο διαβάζω, ανακαλύπτω και άλλα, τρομάζω περισσότερο και ρωτάω. Ρωτάω. Είναι πράγματα, είναι θέματα πολύ εξειδικευμένα. Αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όλοι οι συμπολίτες μας, δεν αφορά μόνο, ξέρετε, τον ομό Ροδόπης, αφορά όλη τη Θράκη. Γιατί τα νερά και ο αέρας δεν περιορίζονται, δεν έχουν σύνορα. Έχουμε κάνει ήδη δύο εκδηλώσεις, η Δήμη Μαρονίας και Φιλή, την Κυριακή προχθές. Έχουμε κάνει ένα ψήφισμα, μαζεύουμε υπογραφές. Θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για την Ευρώπη και για τα δικαστήρια των Αθηνών. Να πούμε λίγα πράγματα. Συγγνώμη. Να πούμε λίγα πράγματα για αυτό το... Ναι, δεν ήθελα να σας ρωτήσω για ποιο λόγο θεωρείται επικίνδυνη η όλη ιστορία. Δηλαδή, μιλάμε για εξόρυξη χρυσού, η οποία ενδεχομένως να αποτελέσει και πηγή εσόδων, εάν υπάρξουν οι ανάλογες και οι σωστές συμφωνίες. Για ποιο λόγο ως Ένωση Καταναλωτών, ως κίνημα προστασίας των καταναλωτών, μιλάτε για αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον? Λοιπόν, για να γίνει κατανοητό να πάρουμε πρώτα τι θα κερδίσουμε. Αυτά που λέγονται αντισταθμιστικά ωφέλη. Όχι, εγώ θα έλεγα το εξής. Να μην μιλήσουμε πρώτα για τα αντισταθμιστικά ωφέλη, γιατί πιστεύω ότι εάν καταστρέψουμε το περιβάλλον, οποιαδήποτε ωφέλη και να έχουμε, θα είναι ίσουν σημασίες. Όχι, επειδή είναι πολύ εύκολο. Ναι. Είναι 40 θέσεις εργασίας για 7 χρόνια και αν θυμάμαι καλά, περίπου 200 εκατομμύρια δραχμές για το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι. Ναι. Για να πούμε τώρα γιατί δεν το θέλουμε. Διότι η εξόρυξη, καταρχήν δεν υπάρχει εργοστάσιο κατεργασίας χρυσού, γίνει μόνο η εξόρυξη. Έτσι. Το εργοστάσιο θα είναι πού? Δεν ξέρω. Οι εταιρείες αυτές θα βγάζουν το χρυσό, θα το κάνουν, δεν ξέρω τι, σχήματα χελώνες, κάπως έτσι λέγονται, και θα πηγαίνουν, θα πουλιέται. Δεν θα γίνεται τίποτα εδώ. Γίνεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, πάρα πολύ κοντά. Είναι περίπου 800 μέτρα από τον οικισμό των Ποντίων και ένα χιλιόμετρο, 1300 μέτρα από τις Σάπες. Ο τρόπος που μαζεύεται, ας το πούμε έτσι απλά, γίνεται με τη χρήση κυανίου, το οποίο είναι κοινώς γνωστό και είναι ισχυρότατη τοξική ουσία. Αυτά όλα τα κατάλοιπα αυτά που θα βγουν με αυτά τα τοξικά θα γίνει μια μεγάλη χαβούζα και θα είναι και ελεύθερη. Δηλαδή αυτό όλο από τη χρήση. Σε αυτές τις εργασίες χρησιμοποιείται πάρα πολύ νερό και εκείνη η περιοχή δεν έχει νερό. Υπάρχει βέβαια μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαπών που αρνητική, που λέει ότι δεν δίνουμε νερό γιατί δεν έχουμε και νερό. Προφανώς θα γίνουν γεωτρήσεις, αλλά αυτές οι γεωτρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για εκεί θα είναι πλέον μολυσμένες. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και με πολύ μεγάλα ποσοστά ότι θα μολυθούν οι υδροφόροι ορίζοντες, διότι όταν κάνουμε μία τρύπα μέσα στη γη δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και με τι άλλο θα ενωθεί. Δηλαδή φέρνω έτσι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάνεις μία γεώτρηση, κάνεις ένα πηγάδι στην αυλή σου και μετά από κάποια χρόνια μολύνεται από το βόθρο του γείτονα. Όταν το έκανες δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται τα πετρώματα μέσα στη γη.
Ένα πάρα πολύ βασικό είναι η σκόνη που θα δημιουργηθεί. Αυτή η σκόνη με τον αέρα που θα έχει μέσα και πάρα πολλά τοξικά θα πάει παντού. Mm-hmm. Ένα επίσης πολύ βασικό είναι ότι όπου υπάρχει χρυσός υπάρχει και θιάφι, το οποίο θιάφι είναι μέσα στη γη. Mm-hmm. Όταν αυτό το θιάφι βγαίνει έξω στη γη γίνεται επικίνδυνο. Γίνεται, όταν ενώνεται με τον αέρα και με το νερό γίνεται επικίνδυνο, γίνεται οξύ. Και έτσι με αυτό και με κάποιες άλλες παραμέτρους δημιουργείται όξινη βροχή. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα είπαμε το κυάνιο, το οποίο θα είναι ελεύθερο στην ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαια με την κανονική χρήση των εξορίξεων. Το κυάνιο δεν αδρανοποιείται ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε το θάψαμε και τελείωσε. Είναι τοξικό απόβλητο, δεν ξέρουμε αργότερα πώς θα λειτουργήσει. Και τα κυανιούχα απόβλητα, όλα αυτά εδώ που λέμε, θα μείνουν στην περιοχή, θα είναι η περιοχή μας μία χαβούζα. Και αντιστοιχούν, αν θυμάμαι καλά από την μελέτη, 4 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή μιλάμε για την κανονική χρήση, όχι για κάποιο ατύχημα, mm-hmm. το οποίο όλοι απεύχονται, αλλά το οποίο είναι και πολύ πιθανό να γίνει. Mm-hmm. Είναι η κανονική η χρήση. Λοιπόν, θα έχουμε στηρότητες στα ζώα, θα έχουμε μολυσμένο περιβάλλον με πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως αναπνευστικά. Θα υπάρχει πρόβλημα στις εξαγωγές, ό,τι παράγεται μέσα στο νομό προς τα έξω. Τι άλλο να σας πω, τερατογενέσεις, θα καταστραφεί και το ζωικό κεφάλαιο και τα φυτά, καπνά, ό,τι άλλο φαντάζεστε. Είναι καταστροφή. Ναι, εγώ θέλω δύο ερωτήσεις, τις οποίες να τις αναφέρουμε και να τις απαντήσουμε πολύ σύντομα, γιατί μας πιέζει λίγο και ο χρόνος. Τι έχει γίνει στην αντίστοιχη περίπτωση της Χαλκιδικής, όπου εκεί είχαμε και παρουσία εκπροσώπου πολιτών της Χαλκιδικής εδώ, mm-hmm. και στην συνεδρίαση του Ανοιχτού Νομαρχιακού Συμβουλίου, αν δεν με πατάει η μνήμη γιατί δεν παρευρισκόμουν. Και το δεύτερο, αν όλα αυτά που εσείς αναφέρετε, τα έχει αντικρούσει η εταιρεία ή, ξέρω εγώ, οι υπεύθυνοι που έχουν ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία εξόρυξης χρυσού. Προτείνουνε. Ναι, με τις εταιρείες παρουσίασαν το... ήμουνα εκεί. Mm-hmm. Παρουσίασαν όλο το πρόγραμμα που έχουν. Mm-hmm. Αλλά δεν έμειναν για να γίνει κάποια αντίκρουση, κάποια διαλογική συζήτηση. Α, δεν έχουμε δηλαδή κάποια απάντηση από αυτούς. Κάθε φορά, από ό,τι ξέρω, βελτιώνουν κάποια κομμάτια της μελέτης. Αλλά μια συζήτηση εφόλης της ύλης με αντίκρουση δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Να πούμε τώρα λίγα πράγματα για την Χαλκιδική. Εκεί κατάφεραν με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν λειτουργεί το εργοστάσιο mm-hmm. πλέον. Είναι δηλαδή πολύ θετική η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας. Είδα μια φωτογραφία στον τοπικό τύπο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εφημερίδα, αυτές τις μέρες, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, μια φωτογραφία που θύμιζε το κρανίο τόπο. Έτσι θα γίνει. Έτσι δηλαδή θα έχει γίνει. Προχωρήσει εκεί η εκεί διαδικασία. Έχουν προχωρήσει. Εμείς εδώ είμαστε νωρίς, γι' αυτό κινούμαστε. Mm-hmm. Και απλώ σταματάνε ή τελείωσε η. Έχουν σταματήσει, mm-hmm. από εκεί και μετά δεν ξέρω πόσο τελειωτικά έχει σταματήσει. Mm-hmm. Απλώς οι αποφάσεις μέχρι στιγμής έχουν βγει, είναι όλες υπέρ των κατοίκων. Mm-hmm. Και γι' αυτό, επειδή εμείς είμαστε ακόμα πολύ αρχή, δεν χρειάζεται να αρχίσουν να σκάβουν και να έχουν τα βαρέλια με το ωκεάνιο. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε ενέργειες ώστε να μην αρχίσουν. Mm-hmm. Ήδη ετοιμάζει το φάκελο, το στέλνουμε σαν Ένωση Καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν. Και ο άλλος φάκελος έχει φύγει για Αθήνα. Ελπίζω να είναι μαζί και άλλοι δήμοι, να μην είμαστε μόνοι μας, ώστε να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να κυρώσουμε την πρώτη διοικητική πράξη που έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι οι ανάγκες καταναλωτικές, κύριε Ιωαννίδου. Σύντομο, βέβαια, όπως και το προηγούμενο. Τα έσοδα, ναι, ενός τηλεοπτικού σταθμού είναι οι αδυσόπιτοι νόμοι της αγοράς, τους οποίους δεν έχουμε ελπίδες να τους αντικρούσουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προφυλακτούμε εμείς ως άτομα απέναντί τους. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας. Είμαστε στο στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης. Έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών. Κύριε Ιωαννίδου, σταματήσαμε στην αναφορά μας στο χρυσό.
θα έλεγα να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο που καλό θα είναι κάποια στιγμή να το ανοίξουμε και τηλεοπτικά, αλλά με την παρουσία διαφόρων εμπλεκομένων φορέων ή έστω πολιτών. Ειδικών. Ειδικών, ναι. Και να μπούμε, να κάνουμε μια τελευταία αναφορά, μια και μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, θα κάνουμε μια αναφορά σε μια επίσκεψή σας στις Βρυξέλλες, μια επίσκεψη που είχε ένα καθαρά καταναλωτικό ενδιαφέρον. Μια επίσκεψη σχετικά με την ενημέρωση για το ευρώ. Ναι, εγώ από την Ένωση εδώ και εκπρόσωποι από άλλες ενώσεις καταναλωτών, προσκεκλημένοι από την Κομισιόν, πήγαμε στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα για ένα σεμινάριο. Είχε ενδιαφέρον το σεμινάριο. Είδαμε ότι η ενημέρωση για την χρήση του ευρώ η Κομισιόν την αποθέτει στις ενώσεις καταναλωτών. Ελπίζουμε να αντέξουμε το βάρος. Είδαμε εκεί διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει έτσι, από την... Σχετικά με τη χρήση. Η χρήση δεν έχει αρχίσει ακόμα. Η χρήση του ευρώ θα αρχίσει το 2002. Εδώ βέβαια πρώτη φορά ακούγεται, γιατί και εμείς πρώτη φορά εκεί το ακούσαμε. Υπήρχε ένα εξάμηνο παράλληλης κυκλοφορίας του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων. Και αυτό το εξάμηνο ήταν από 1η Απριλίου 2002 μέχρι τον Ιούνιο. Και μάθαμε εκείνη τη στιγμή, έτσι και ήταν έκπληξη για μας, ότι αυτό το εξάμηνο έγινε δίμηνο. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα μπορέσει να προσαρμοστεί ο κόσμος, αλλά του Βέλγου εκεί του εισηγητή ήταν ερώτηση μιας Ισπανίδας και λέει όπως μαθαίνεις να κολυμπάς, λέει. Αντί να αρχίσεις να μαθαίνεις να κολυμπάς πρώτα από πισίνα λέει, και μετά στη θάλασσα, σε ρίχνουμε λέει κατευθείαν στη θάλασσα. Ναι, απλώς εδώ ξεχνάμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε κολύμπο, αλλά έχουμε να κάνουμε χειρισμό χρημάτων και ουσιαστικά της ίδιας μας περιουσίας. Ναι, η απάντηση του Βέλγου ήταν αυτή. Βέβαια, εδώ μάλλον δεν σας ικανοποίησε και εσάς. Σε κανέναν. Σε κανέναν, γιατί εμείς ήδη θα αρχίσουμε αργότερα και θα είναι πολύ μικρό. Βέβαια για τους μορφωμένους ας πούμε ανθρώπους δεν νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα. Αλλά τα παιδάκια, η τρίτη ηλικία, κάποιοι άνθρωποι στα χωριά. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουν τις οικονομίες τους σε δραχμές και για τα επόμενα 10 χρόνια. Θα υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Πρέπει να καταλάβει το παιδάκι ότι ένα μικρούλι νομισματάκι σαν τον ήχη μας θα έχει μια αλφα αξία, όπως είναι μαθημένα τώρα. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω στην πράξη τι προβλήματα θα δούμε, αλλά πιστεύω ότι στον κόσμο που παρακολουθεί ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Στον κόσμο που παρακολουθεί, όπως είπατε, και υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Σκέφτηκα ότι θυμήθηκα πριν από λίγο καιρό είχε κάνει εδώ το Γραφείο Ενημέρωσης Ευρωπαίου Πολίτη, είχε κάνει κάποιες κινήσεις. Είχε βάλει τιμές, για παράδειγμα, ενημερωτικές κινήσεις σε σχολεία, αλλά είχε βάλει τιμές παράλληλες με τις ελληνικές, με το εθνικό μας νόμισμα, σε ευρώ, σε κάποια σούπερ μάρκετ της πόλης μας. Στην προσπάθεια αυτή να αρχίσει να κατανοεί ο κόσμος τι γίνεται. Αυτό όμως πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά, δεν μπορεί να γίνει... Θα γίνει από όλους. Από όλους θα γίνει, ήδη εφαρμόζεται έξω. Δεν ξέρω, σε ένα διάστημα από τώρα που μιλάμε και θα γίνει και στην Ελλάδα, θα υπάρχουν παράλληλες τιμές και στα δύο νομίσματα για τα επόμενα 2 χρόνια. Ναι, αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει και το δεύτερο είναι... Ενημέρωση των παιδιών μέσα από τα σχολεία, μέσα από ειδικά μαθήματα, όχι μόνο για το ευρώ, αλλά και για όλα τα θέματα καταναλωτικά. Εσείς, για παράδειγμα, ως Ένωση Καταναλωτών, έχετε καθόλου επαφή με τα σχολεία? Προς το παρόν δεν έχουμε, όχι. Ήταν στη σκέψη μας να κάνουμε μία εκδήλωση, αλλά όταν οι ομιλητές είναι εκτός Κομωτινής, είναι δύσκολο να γίνει. Για το ευρώ ελπίζω, βέβαια θα λάβουμε μάλλον μέρος σε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, αλλά εκείνο θα είναι πρόγραμμα ενημέρωσης εκπαιδευτών. Κάπου εκεί προσανατολιζόμαστε να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές και αυτοί μετά να στο χώρο τους να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους. Εκπαιδευτές προερχόμενοι από τον νομό Ροδόπης, για παράδειγμα. Ναι, ξέρω εγώ τώρα όπως είδα, ξέρω μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τους Δήμους, σε συνεργασία με κάποιες άλλες οργανώσεις, με κάποιους συλλόγους.
είδα έτσι κάποια βίντεο που μας έδωσαν από εκεί, από το σεμινάριο, ότι ήταν στα σπίτια, τους είχαν κάνει ένα παιχνίδι και κάναν αγορές με το ευρώ, κάποιες κυρίες έτσι μεγάλης ηλικίας. Τώρα αυτό δεν μπορεί ένα άτομο να τρέξει να τα κάνει αυτά. Γι' αυτό λέω ότι θα υπάρξουν και εκεί βέβαια με τις τοπικές καταναλωτικές ενώσεις. Θα γίνουν και γραφεία, δεν είναι... Φοβάστε κάτι ιδιαίτερα σε αυτήν όλη την ιστορία της αλλαγής του νομίσματος, εσείς ως ένας καταναλωτών, πέρα από την ενδεχόμενη έλλειψη ενημέρωσης που θα υπάρξει και η οποία, από ό,τι μας λέτε, μπορεί να καλυφθεί μέσα από συντονισμένες ενέργειες. Ένα πρόβλημα ήταν η στρογγυλοποίηση. Και εκεί πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής, δηλαδή για ένα μεγάλο διάστημα, όσο ισχύουν οι παράλληλες τιμές, να μπορεί να ελέγχει. Δηλαδή στη στρογγυλοποίηση μπορεί ο κακός επαγγελματίας να το στρογγυλοποιήσει όπως το θέλει. Και εκεί θα είναι σε ευρώ, δεν θα είναι σε δραχμούλα. Μισό ευρώ, ας πούμε, θα είναι αρκετά. Δεν θα είναι η δραχμή. Ή όπως υπήρχε το πρόβλημα αυτό που λένε του 9, 399 και όχι 500. Αυτό πώς θα στρογγυλοποιηθεί μετά σε ευρώ. Αλλά γι' αυτό πρέπει να έχουμε, πάντα να ελέγχουμε. Αργότερα βέβαια όταν θα είναι το ενιαίο νόμισμα, μετά θα είναι τόσο. Ή είχαν πει ότι πιθανώς να μικρύνουν λίγο τις συσκευασίες, για να μην φαίνεται ακριβό στον κόσμο. Πρέπει βέβαια να έχουμε πάντα το νου μας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Αλλά θέλει ενημέρωση ο καταναλωτής. Δεν μην πει ότι να, αυτό το έπαιρνα 1 ευρώ, τόσες δραχμές, άρα είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, γιατί μπορεί να είναι λιγότερο σε γραμμάρια. Θα υπάρξουν διάφορα προβλήματα. Στο οποίο φυσικά θα κληθείτε να παίξετε ενεργό ρόλο όσον αφορά την επίλυσή τους ως ένωση καταναλωτών, ως ενώσεις καταναλωτών. Ναι, βεβαίως. Αλλά θα χρειαζείται βέβαια και τη συνδρομή της οργανωμένης πλέον, του οργανωμένου κράτους. Κυρία Ιωνίδου, η συζήτησή μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα έλεγα ότι θίξαμε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο πολίτη, ο οποίος είναι σχεδόν ταυτόσιμος με τον καταναλωτή. Η έννοια του πολίτη πλέον είναι ταυτόσιμο με τον καταναλωτή. Υπάρχουμε μέσα σε μια ενιαία αγορά, λειτουργούμε με συγκεκριμένους νόμους ελεύθερης αγοράς και ζητούμε τη βοήθεια τη δική σας, αφού φυσικά ευαισθητοποιηθούμε πρώτοι εμείς, για να ενεργοποιηθούμε. Μια και είμαστε στο νομό Ροδόπης και κάνουμε αναφορά στην Ένωση Καταναλωτών νομού Ροδόπης, να δώσουμε για άλλη μια φορά τις πληροφορίες καταρχάς που αφορούν την ένωσή σας, που μπορεί κάποιος να σας βρει, που μπορεί να απευθυνθεί και πώς μπορεί να κινηθεί μια διαδικασία που αφορά την προστασία του. Τα τύχη, για παράδειγμα, να θέλει να κάνει κάποια καταγγελία σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Πώς μπορεί να την κάνει αυτή την καταγγελία, πώς μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς και ποιες είναι από εκεί και πέρα οι δικές του ευθύνες. Καταρχήν η έδρα μας είναι Παπαδήμα 14. Έτσι, τηλέφωνο και φάξ είναι το 20011. Προς το παρόν τουλάχιστον, αργότερα πιστεύω ότι και εύχομαι ότι θα έχουμε ένα κεντρικό σημείο. Μπορεί να μας βρει ο καταναλωτής που πιστεύει ή έχει κάποιο πρόβλημα. Εφόσον κρίνουμε ότι αυτό το είναι σοβαρό και αξίζει τον κόπο να πάει παραπέρα, μία πρώτη κίνηση είναι να πάει στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις νομαρχίες. Στη δική μας υπάρχει. Στη δική μας ελπίζω ότι αν δεν έχει γίνει τώρα, θα γίνει αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε στείλει έγγραφα, γίνεται η καταγγελία. Βέβαια, αφού το συζητήσουμε και δούμε ότι αξίζει τον κόπο, τότε θα γίνει έγγραφα, για να την προωθήσουμε στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού. Βέβαια, ο πολίτης έχει δικαίωμα και μόνος του να πάει στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού. Και θα λειτουργήσει τώρα τελευταία με 2 ξανθιώτες είχα επικοινωνία που εκεί δεν υπάρχει και τους έδωσα τις σχετικές οδηγίες και ήδη έχει μία, το δεύτερο περιμένουμε τώρα να γίνει. Από εκεί και μετά η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού δεν είναι, η απόφασή της δεν είναι δεσμευτική, υποχρεωτική, αλλά πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά προβλήματα έχουν λυθεί φιλικά με τις εταιρείες, με τον προμηθευτή. Αν δεν λυθεί από εκεί, μετά θα ακολουθήσει το δρόμο των δικαστηρίων. Δρόμο των δικαστηρίων, στον οποίο εσείς θα είστε συνοδοιπόροι, δηλαδή θα είστε. Βεβαίως, έχουμε δικαίωμα ή να παρέμβουμε υπέρ του καταναλωτή ή να κινηθούμε εμείς, ή να κινηθεί και μόνος του και να παρέμβουμε
υπέρ του. Μάλιστα. Πολλά σοβαρά προβλήματα κατά καιρούς είχαν λυθεί με κάποιες αναστροφές πωλήσεων αυτοκινήτων. Πολύ παλιά, αυτό το λέω κάθε φορά, είχε συμβεί πριν πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, μία διαφήμιση που είχε ένα μωράκι που ήταν τόσο έξυπνο που πετούσε ένα νόμισμα. Δεν θυμάμαι εγώ προσωπικά. Και ναι. Εγώ πολύ λίγο, ναι, μου το έχουν πει από την αντίστοιχη ένωση στη Θεσσαλονίκη. Ένα παιδάκι, θέλοντας να μιμηθεί το παιδάκι αυτό, το κατάπιε το νόμισμα και είχαν πρόβλημα, νοσοκομεία, με εγχειρήσεις. Και τελικά η αποζημίωση και όλη η υπόθεση έληξε και κόπηκε βέβαια και η διαφήμιση αυτή από φιλικό διακανονισμό. Φιλικό διακανονισμό, από την κινητοποίηση των κάποιες ένωσης. Ναι, ναι, των γονέων που απευθύνθηκαν βέβαια στην Ένωση Καταναλωτών και έγινε. Πάρα πολλά παραδείγματα υπάρχουν. Και ο κόσμος πρέπει να σιγά σιγά, αυτό που λέω είναι να μην ντρέπεται ο καταναλωτής ή να ρωτήσει ή να διεκδικήσει κάτι. Ή να μην ντρέπεται, κύριε Ιωνίδου, ή ακόμη περισσότερο να μην αδιαφορεί λέγοντας κάποιες, προσπαθώντας να κρίνει κάποιες καθημερινές μικρές ιστορίες, λέει ότι δεν χρειάζεται να μπω σε τόσο κόπο και σε τέτοια διαδικασία και τι θα βγει στο τέλος. Είναι αυτή και αυτή η απογοήτευση από όλες αυτές τις... Ναι, και αυτό, το να μην ντρέπεται το λέω γιατί παρατήρησα, επειδή προέρχομαι από μεγάλη πόλη, ότι εδώ είναι πολύ γνωστή. Και πολλές φορές, και εγώ προσωπικά το έχω πάθει, που λες τώρα τι να κάνεις, την έπαθα από γνωστό. Δηλαδή αντί να ντρέπεται αυτός που σε εξαπατά, ντρέπεσαι εσύ. Και λέω τελικά πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί κάπου είναι, κάποιοι είναι γνωστοί. Στο τέλος καταλήγει να μην πας να ξαναψωνίσεις από το κατάστημα του γνωστού που σε έχει εξαπατήσει. Τώρα λέω, αφού το κάνω εγώ αυτό, ένας άλλος άνθρωπος δεν θα το κάνει. Ή κάποιοι μου λένε, ναι, πηγαίνω εκεί, ξέρω ότι έτσι γίνεται, αλλά τι να κάνω, γνωστός είναι, υποχρέωση έχω. Κάτι απίθανα πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί εγώ παλιότερα. Δεν πρέπει είναι να ντρεπόμαστε. Είναι τα δεδομένα και οι παράμετροι της ανθρώπινης επικοινωνίας σε μια μικρή πόλη. Αν κλείνοντας την κουβέντα μας, συζητούσα να απευθύνεται κάποιο μήνυμα στους καταναλωτές, στους τηλεθεατές, στις τηλεθεάτριες, που ούτως ή άλλως πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους αφιερώνεται στον καταναλωτισμό. Τι θα τους λέγατε. Να μάθουν τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν. Είναι το βασικότερο. Και φυσικά αργώς σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη διαδικασία της μάθησης θα είσαστε εσείς, ως Ένωση Καταναλωτών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ελπίζω και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και ελπίζω βέβαια να τα ξαναπούμε χωρίς να έχουμε και ιδιαίτερο αντικείμενο, γιατί όσο πιο πολλά ζητήματα ανακύπτουν, τόσο χειρότερη γίνεται η καθημερινότητά μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σας καληνυχτήσω, να καληνυχτήσω και εσάς αγαπητοί τηλεθεατές. Θα τα ξαναπούμε τηλεοπτικά μετά από 15 μέρες. Καλό σας βράδυ.